Παραμύθια το επόμενο θέμα, Χρήστο. Για την παραμυθιά είναι θεσπρωτείας και γιατί είναι από τα παραμύθια. Για ποιο χτυπάει καμπάνα. Λοιπόν, η τελευταία βιομηχανία που κατασκευάζει καμπάνες. Βιοτεχνία είναι. Βιοτεχνία, τι είπα. Βιομηχανία. Βιοτεχνία. Βάσο Γκόρου, καλημέρα. Καλημέρα σας από την παραμυθιά του νομού Θεσπρωτείας και από το χιτήριο των αδερφών Γαλανόπουλου που χρονολογείται από το 1803, μια παραδοσιακή οικογενειακή επιχείρηση που κατασκευάζει καμπάνες από τις ελάχιστες πλέον και στη γη. Καμιά δεκαπενταριά έχουν μείνει στη γη από όσο με ενημέρωσε ο κύριος Γαλανόπουλος, ο κύριος Θωμάς που είναι δίπλα μου. Εμείς σήμερα θα σας ψήσουμε μια καμπάνα εδώ, κύριε Γαλανόπουλο. Γιατί είναι σκοτεινά, Βάσο, γιατί είναι σκοτεινά. Μια καμπάνα. Α, γιατί είναι σκοτεινά, γιατί είμαστε μέσα στο εργαστήριο. Μπράβο. Στο χώρο. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη φωτιά δίπλα. Τέλεια, μου. Τα βλέπουμε όλα. Βλέπουμε. Συνέχισε είναι το ρεπορτάζ. Μέσα, λοιπόν, στους πόσους βαθμούς Κελσίου. Είναι γύρω στους 1300-1400 βαθμούς Κελσίου και αυτή, ναι, τη στιγμή τι γίνεται. Πάει ο κάδος για να πάρει το μέταλλο από το φούρνο. Λοιπόν, θα δείτε τη διαδικασία τώρα, θα σηκωθεί ο φούρνος και θα διάσει το μέταλλο μέσα στον κάδο. Θα διάσει λοιπόν το μέταλλο μέσα στον κάδο. Το χιτήριο είναι εκεί, ναι, από όσο με ενημέρωσε ο κύριος Θωμάς, το μέταλλο πρέπει να πέσει όλο μαζί. Δεν υπάρχει τρόπος να σταματήσει η καμπάνα να φτιαχτεί σε δύο στάδια. Εντυπωσιακή όχι. Εικόνα. Μία και έξω θα γίνει. Εντυπωσιακή εικόνα, Βάσο, να μας πει ο κύριος Γαλανόπουλος. Μία και έξω η διαδικασία. Ναι, από την αρχή, Βάσο μου, ποια είναι η διαδικασία για να γίνει να φτιαχτεί μια καμπάνα. Ίσως χρειαστείτε να πάει πιο κοντά για να δει το μέταλλο. Κύριε Γαλανόπουλε, να μας πείτε από την αρχή ποια είναι η διαδικασία να γίνει μια καμπάνα. Από την αρχή ξεκινάει η διαδικασία στο καλούπομα. Στο καλουπώνουμε την καμπάνα με χαλαζιακή άμμο και κάποια άλλα υλικά. Αυτό το αφήνουμε παγώνει και μετά βγάζουμε το καλούπι και πλέον είναι έτοιμο για να ρίξουμε το μέταλλο. Το μέταλλο, το κράμα, τι είναι, τι είναι το κράμα του μετάλλου που χρησιμοποιείς. Το κράμα, τι είναι του μετάλλου. Το κράμα είναι χαλκός και κασίτηρος. Και κάποια άλλα υλικά που ρίχνουμε εμείς. Μπορεί να έχει ασήμι, ας πούμε. Ασήμι δεν βάζουν τώρα. Δεν βάζουν τώρα. Δεν βάζανε ποτέ μόνο. Ίσως λέγανε ότι είχαν ασήμι, αλλά... Αλλά δεν είχανε. Όχι. Τώρα... Η δουλειά μας χρονολογείται περίπου στα 300 χρόνια. Κάπου εκεί, γιατί έχουμε παλιά καμπάνα δικιά μας από τους παλιούς του δικού μου από το 1803, που έχει ένα νούμερο πάνω, 803, γιατί οι παλιοί βάζανε νούμερο πόσες καμπάνες βγάζανε. Ο καθένας που έμπαινε στην διαδικασία, παράδειγμα ο μικρός τώρα, όταν πρωτοξεκίνησε θα ξεκίναγε από το 1 και όσες έφτιαχνε στη ζωή του. Μάλιστα. Βάσο, ρώτησε σε παρακαλώ τον κύριο Γαλανόπουλο, γιατί έκλεισαν οι άλλες βιοτεχνίες. Προφανές, αλλά πώς είναι στον κάδο μέσα είναι το μέταλλο. Κύριε Γαλανόπουλε, με ρωτάνε γιατί έκλεισαν οι άλλες βιοτεχνίες. Πόσες είχαμε παλιά και πλέον. Παλιά ήταν σχεδόν σε κάθε πόλη. Πλέον δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στα έξοδα αυτά. Είμαι παλιοί μαστοροί σταμάτησαν και για να κάνεις αυτή τη δουλειά πρέπει να την αγαπήσεις. Να ρωτήσω κάτι. Η μεγαλύτερη καμπάνα που τους έχουν παραγγείλει πόσα κιλά είναι. Και για πού ήτανε. Η μεγαλύτερη καμπάνα που σας έχουν παραγγείλει πόσα κιλά είναι και για πού ήτανε. 3,5 τόνους και είναι στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα. Στον Εύωσμο στη Θεσσαλονίκη. Να σας πω ότι εξάγουμε καμπάνες από την Ουγκάντα μέχρι τη Ρωσία. Σε διάφορες χώρες. Σε ορθόδοξες και καθολικές εκκλησίες. Όπως σας είπα, είναι μια τέχνη που πλέον ας πούμε 10-15 σε όλο τον κόσμο. Εδώ στην Ελλάδα είμαστε δύο. Πόσοι τεχνίτες έχουν απομείνει, ρώτησε τον κύριο Γαλανόπουλο, Βάσο μου. Πόσοι τεχνίτες εδώ στην Ελλάδα. Πόσοι τεχνίτες έχουν απομείνει στην Ελλάδα. Δύο. Εμείς εδώ και ένα στη Μάντρα στην Αττική. Μάλιστα. Μια κανονική καμπάνα, κύριε Γαλανόπουλε. Μια κανονική καμπάνα. Μ' ακούτε. Μια συνηθισμένη καμπάνα, μια κανονική, μεσαία, πόσο κοστίζει? Μια συνηθισμένη καμπάνα, μια μεσαία καμπάνα, για μια εκκλησία, πόσο κοστίζει? Έχει 18 ευρώ το κιλό, ανάλογα τα κιλά. Άμα 200 κιλά κάνει πόσο? 18 ευρώ το κιλό. Περίπου 3,600. Οπότε πάει με τα κιλά. Μάλιστα. Βάσο Γκόρου, σε ευχαριστούμε. Έχει 200. Περιμένετε να σας δείξουμε και μια τελειωμένη καμπάνα, αν θέλετε. Αμέ, πώς δεν θέλουμε. Έχουμε φτάσει στη διαδικασία αυτή.
να δείξουμε τις καμπάνες τελειωμένες. Η καμπάνα που θα σας δείξουμε είναι αντίγραφο από πού, κύριε Γαλανόπουλο? Από το Πρωτάτο στο Άγιο Όρος. Από το Άγιο Όρος, όπου παρήγγειλαν την καμπάνα γιατί είχε σπάσει. Είχε σπάσει, φέρανε τις παλιές εδώ και τις κάναμε αντιγραφή και βγάλαμε ακριβώς τις ίδιες και τις στείλαμε πάνω. Και κρατήσαμε και μία αντίγραφο. Και κρατήσαμε μία αντίγραφο για εμάς. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Βλέπουμε καμπάνες έτοιμες για παράδοση σε κάποιο ναό, φαντάζομαι, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Τώρα είμαστε έτοιμοι να ρίξουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.